ο εμπεγμός του ΕΛΓΑ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, των τοπικών φορέων, συνεχίζεται. Σήμερα είχαμε προγραμματίσει τη σημερινή συγκέντρωση σε σύσκεψη, το ξέρουν εδώ και 15 μέρες από την προηγούμενη συγκέντρωση που κάναμε και δεν έχει έρθει κανένας. Πού είναι ο κύριος Αντριανός? Πουθενά. Πού είναι ο κύριος Νικουρέτζος? Πουθενά. Πού είναι ο κύριος Καμπόσος? Πουθενά. Πού είναι ο κύριος Κοστούρος? Πουθενά. Σκεφτείτε, αν δεν είχαμε και εκλογές, τι θα γινότανε. Είναι ξεκάθαρο ότι το μικρομεσαίο αγρότη στην Αργολίδα αλλά και πανελλαδικά τον έχουν τελειωμένο. Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, εμείς θα την αλλάξουμε, όχι αυτή. Χρειάζεται από εμάς πείσμα, αγώνα για να δικαιωθούμε. Γιατί το έχει δείξει η ιστορία, συνάδελφοι, ότι μέσα τον αγώνα μπορούμε να κατακτήσουμε, όπως το τρακοσάρι. Λέει ψέματα ο κύριος Λιγουρέζος ότι μας το έδωσε. Δεν το έδωσε αυτός. Εμείς το πήραμε από τις κινητοποίησεις του Μαρτίου. Και σήμερα, αν συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις και πιο μαζικές, και ο κόσμος που δεν ήρθε, δεν είναι ότι δεν πιστεύει τους αγώνες. Πιστεύει, γίνονται και διάφορα, αλλά υπάρχει ένα βρασμό στα χωριά. Συν τη άλλη, είναι αυτό που είπε ο συνάδελφος. Σε μένα, στο κυβέρνητα, τα πολλές με τα κομμάτια δεν έχουν βγει. Περιμένουν. Δηλαδή, η λογική. Καθυστερούμε για να μην έχουμε μαζικές αντιδράσεις. Είναι και σήμερα θα το βάλουμε και στη σύσκεψη όσοι είναι εδώ, που θα γίνει μετά, το εξής πράγμα, να μην επιστραφεί ούτε ένα ευρώ την προκαταβολή, τα πορίσματα που είχε βγάλει ο ΕΛΓΑ να τα πάρει πίσω, όπως θα έστειλε να τα πάρει πίσω, γιατί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εμείς δεν ζητάμε λεφτά παραπάνω, ούτως ή άλλως τα λεφτά της προκαταβολής δεν τα βάλαμε στην τσέπη, πήγανε στο πετρέλαιο. Δείτε και ΦΠΑ πώς και πόσο έχει, πήγαν στα λοιπάσματα, τα ξαναπήρε εν μέρη ένα μεγάλο ποσοστό το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι μέσα τον αγώνα μας μπορούμε να κερδίσουμε, πιέζουμε αυτή την κατάσταση, αλλά και ο καθένας συνάδελφοι πρέπει να πάρει και τις ευθύνες τους. Τέρμα τα χτυπήματα στην πλάτη ότι είμαστε μαζί μας. Εδώ, σήμερα ποιος είναι? Να βγουν εδώ στο βήμα να πούνε ποιοι είναι δίπλα μας και τι συγκεκριμένα πράγματα κάνουν για τους αγρότες του νομού. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα των 300 ευρώ της προκαταβολής δεν θα μας το λύσει, γιατί το είπα και πριν, τα πιο πολλά φύγανε όσον αφορά το κόστος καλλιέργειας. Με τις τιμές, έχει εδώ ένα εξάμηνο και πιο πριν γινόταν, αλλά ήταν πάρα πολύ έντονα, που πουλάμε κάτω από πέρσι και κάτω ο κόστος. Θα δούμε και την αισθηκομιδία, αλλά δεν φαίνονται καλά τα πράγματα όσον αφορά τα εσπεριοδητή στο νομό. Ποιος κερδίζει αυτή την κατάσταση? Οι μεγαλέμποροι. Σε πλάτες, σε εμάς. Και να πείτε ότι τρώει ο κόσμος φθηνά, για πήγαινε στα ράφια, 5 φορές επάνω. Πουλάμε πορτοκάλι 25 λεπτά και το πουλάνε ένα ευρώ και ένα και. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρειάζεται από σήμερα, γιατί δεν τελειώνει ο αγώνας, γιατί τα προβλήματα είναι τέτοια, μεγάλα, που μόνο με αυτή τη διέξοδο μπορούμε να κάνουμε, στα χωριά, κουβέντα, στο καφενείο, γιατί ο κόσμος αγαναχτεί και πρέπει να καταλάβετε ότι μόνο μέσα τον αγώνα, συσπηρωμένος εδώ με τους συνεταιρισμούς, με το σύλλογο, με τη μικρομεσαία αγροτιά, μπορούμε να καταφέρουμε κάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι ότι όσο πιέζουμε μπορούμε να κερδίσουμε, συνάδελφοι. Καλό αγώνα, όχι απογοήτευση, γιατί πάντα τον αγώνα λίγοι τον ξεκινάνε και τελικά τον καρπώνονται οι πολλοί. Καλό αγώνα.